Πάμε τώρα στα του κορονοϊού εδώ. Πάμε να βρούμε τον κύριο Μάριο Ανδρέου, είναι παιδίατρος, και τον κύριο Στέλιο Λουκίδη, είναι καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Αττικό. Καλημέρα κύριε και στους Καλή δύο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Λουκίδη, θα μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ανδρέου, να μας πει πώς πάει ο εμβολιασμός των παιδιών και τι ρωτούν οι γονείς, κύριε Ανδρέου. Καλή καλημέρα σας. Κοιτάξτε να δείτε, ο εμβολιασμός των παιδιών έδειξε μια έτσι γρήγορη ανάπτυξη, τουλάχιστον των παιδιών που θέλουν να εμβολιαστούν. Και θα σας πω ποια παιδιά θέλουν να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Ήδη δηλαδή τα 60.000 εμβόλια τα οποία έχει φέρει το κράτος έχουν μάλλον καλυφθεί με τα ραντεβού τα οποία κλείσανε. Είναι 30.000 παιδιά έχουν κλείσει ήδη τα ραντεβού. Αλλά πρέπει, επειδή θα κάνουν σε τρεις εβδομάδες και τα υπόλοιπα, άρα υπάρχουν, είναι επί δύο. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχει κατέβει από ό,τι κατάλαβα η πλατφόρμα για να κλείνουν ραντεβού τα παιδιά. Των 5 με 11, επαναλαμβάνω. Τι ρωτούν οι γονείς, κύριε Ανδρέου, σας ρωτούν, τι σας ρωτούν περισσότερο? Μας ρωτούν για την ασφάλειά του. Έτσι, το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Η ασφάλεια του εμβολίου είναι πλέον αποδεδειγμένη. Έτσι, έχουμε κάνει 1.000.000 δόσεις. Και σε παιδιά 12 και πάνω, αλλά και σε παιδιά 5 με 12. Άλλες χώρες όπως και οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ έχουν κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουμε δει ότι δεν έχουμε παρενέργειες παρά ελάχιστες, στις οποίες μπορούμε και να τις αναφέρουμε. Τα ωφέλη βέβαια του εμβολιασμού είναι πολλά και μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λουκίδη. Κύριε καθηγητά, πώς έχει κατάσταση στα νοσοκομεία αυτή την εποχή και τι φοβάστε για τη μετάλλαξη όμικρον, γιατί βλέπουμε ότι πολλές χώρες πια, και η Βρετανία και οι βόρειες χώρες, έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται και να λένε ότι η μετάλλαξη όμικρον θα υπερισχύσει τη Δέλτα. Στη Βρετανία δεν έχουν αυξηθεί και οι νοσηλίες. Από ό,τι φαίνεται, για να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, στη βάση ιατρικών δεδομένων που διαβάζουμε εμείς κάθε μέρα και αναζητούμε τη βιβλιογραφία, εξακολουθούν να μην υπάρχουν εκτεταμένες βιβλιογραφικές αναφορές για τη μετάλλαξη όμικρον. Mm-hmm. Είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων. Οι πληροφορίες όμως που παίρνουμε από τους αρχές των χωρών δείχνουν ότι στη Βρετανία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη της πανδημίας, που φαίνεται από το Εθνικό του Ινστιτούτο μάλλον την οφείλουν στη μετάλλαξη όμικρον. Και το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με την βαρύτητα και τη μεταδοτικότητα υπάρχει μια άποψη της Νότιας Αφρικής που λέει ότι είναι αρκετά μεταδοτική. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες ως προς τη βαρύτητα της μόλυνσης. Ναι. Και υπάρχουν και κάποιες αναφορές από ειδικούς που ασχολούνται με την ιολογία ότι ίσως να έχει μια μειωμένη απόκριση στους εμβολιασμούς, χωρίς να μπορούν αυτό να το ενισχύσουν όσον αφορά την τρίτη δόση. Άρα, αυτά κύριε είναι Λουκίδη, τα στοιχεία που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Θα επικρατήσει η όμικρον? Γιατί υπάρχει η άποψη που λέει ότι αν επικρατήσει η όμικρον και όντως είναι η ποιότερη, τότε τα πράγματα είναι θετικά. Κοιτάξτε, με βάση αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και με τη δυναμική της Μεγάλης Βρετανίας που εχθές είχε 60.000 μολύνσεις και είναι και μια χώρα που θα έλεγε κανένας θα μπορούν να γίνουν καλές παρατηρήσεις γιατί έχει υψηλό εμβολιαστικό πρόγραμμα, όχι τόσο με την τρίτη δόση, αλλά με τις δύο δόσεις είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Θα δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι και η Δέλτα χρειάστηκε 6 με 8 εβδομάδες για να δείξει τη δυναμική της. Mm-hmm. Και δεύτερον, μετά από την δυναμική της, έδειξε και την εικόνα, τη βαρύτητα στην οποία ανήκε, η οποία ήταν για μένα προσωπικά, πιστεύω σε σχέση με τις νοσηλίες, πολύ βαρύτερη σε σχέση με άλλες προηγούμενες μεταλλάξεις και παραλλαγές του ιού. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, για να μην πανικοβάλουμε αλλά και για να μην εφησυχάζουμε, να περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα στοιχεία που θα μαζευτούν από την δυναμική εξέλιξη της όμικρον. Ναι, γιατί ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει και ένας συνδυασμός όμικρον με δέλτα και αυτό να αποτελέσει μία υπερμετάλλαξη. Ισχύει αυτό σαν ενδεχόμενο, κύριε Λουκίδη? Αυτό είναι μία άποψη ενός από τους ανθρώπους που εργάζονται στο κομμάτι έρευνας της Moderna. Το διάβασα και εγώ. Δεν αποτελεί μελέτη. Δεν είναι κάτι που έχει μελετηθεί. Είναι μία άποψη. Είναι μία υποθετική άποψη, ας το πούμε, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από την πιθανή πραγματικότητα, γιατί μπορεί να συμβεί και καινούριες μεταλλάξεις. Αυτό φαίνεται ότι στον ιό υπάρχει και θα υπάρχει όπως υπήρχε και σε όλους τους ιούς. Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν είναι καινούριο. Τώρα όσον αφορά τα νοσοκομεία, είμαστε σε μια φάση στην οποία έχουμε νοσηλίες. Δυστυχώς έχουμε ένα αυξημένο αριθμό θανάτων όπως αποτυπώνεται καθημερινά. Αλλά θα έλεγα ότι η προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο δύσκολη από πέρσι, γιατί αυτό που βλέπουμε σε κάθε εφημερία μας είναι ότι δεν έχουμε πλέον μειωμένο αριθμό non-COVID περιστατικών.
Έχουμε ανάλογα περιστατικά με τα COVID. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε και τις δύο ομάδες. Και τις δύο ομάδες, ναι. Και τα COVID και τα non-COVID. Αυτό δεν ήταν, που δεν ήταν σωστό το περσινό. Υπήρχε φόβος των ανθρώπων και δεν ερχόντουσαν στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να υπήρχαν καθυστερημένες διαγνώσεις. Αυτό φέτος δεν το παρατηρούμε τόσο. Είναι πολύ πιο πιεστικό, αλλά εδώ είμαστε, έχουμε συνηθίσει, αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι πρέπει να πορευτούμε. Κύριε Ανδρέου, τι μας συμβουλεύετε τώρα τους γονείς για τις γιορτές που έρχονται σε σχέση και με τα παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε, επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατεύσουμε και τα παιδιά της μαθητική κοινότητα. Πρέπει τα παιδιά τα οποία είναι 5 με 12 που μιλάμε για αυτή την ηλικία εμβολιασμού και τα μεγαλύτερα παιδιά, έτσι, να πάνε να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα, κινδυνεύουν. Έχουμε δει, ας πούμε, παραδείγματα και σε μεγάλους ανθρώπους ότι καταλήγουν. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες αυτής της ηλικίας και βεβαιότατα όσοι γονείς θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, να προστρέξουν να εμβολιαστούν. Αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις και αρνήσεις δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έτσι, η συμβουλή μας είναι και αυτό που είπε και χθες και η κυρία Θεοδωρίδου κτλ. Οι 5 λόγοι δηλαδή που πρέπει να ξέρουμε και να λέμε πάντα και να το τονίζουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση. Προστατεύει τα παιδιά από τη δίμοξη και τις επιπλοκές της, ένα. Επιτρέπει την ανεμπόδιστη παρακολούθηση στην εκπαίδευση, έτσι, με τη μαθησιακή ελευθερία. Μειώνει τη διασπορά του ιού στο περιβάλλον. Προστατεύει έμεσα τα ευάλωτα άτομα που βρίσκονται κοντά τους. Και βέβαια θα μειώσει σημαντικά στη μείωση των μεταλλάξεων του ιού. Είναι 5 λόγοι οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούμε. Σας έχουν απευθύνει, κύριε Ανδρέου. Ναι, σας έχουν απευθύνει, κύριε Ανδρέου, οι γονείς το ερώτημα γιατί να εμβολιάσω ένα τόσο μικρό παιδί εάν και εφόσον κολλήσει την COVID θα το περάσει σαν ένα συνάχι. Πολύ σωστά. Κατά πάσα πιθανότητα το περάσει σαν ένα απλό συνάχι. Υπάρχουν όμως έτσι περιπτώσεις που έχουν καταλήξει παιδιά. Έχουμε νοσηλεύσει ήδη 200-300 παιδιά. Τα έχουμε νοσηλεύσει στο νοσοκομείο μας. Έχουν καταλήξει και έχουν πεθάνει και 4 παιδιά. Έχουμε μυοκαρδίτιδες σοβαρότατες, έτσι, και έχουμε το λεγόμενο MISC. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πολυσυστηματικό, πολυφλεγμονώδης νόσημο, το οποίο παρατηρείται μέσα στις 3.000 παιδιών που μολύνονται. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το έχουμε ακούσει παλιά σαν νόσο καρασάκι. Μυοκαρδίτιδα, έτσι, από την νόσο, κύριε Ανδρέου. Από την όσο. Από την όσο. Να το διευκρινίσουμε, γιατί ξέρετε από τώρα. Από την όσο. Ναι. Ο λόγος είναι για να το ξέρουμε ότι λέμε ότι και το εμβόλιο, το mRNA, μπορεί να κάνει μυοκαρδίτιδα στα παιδιά τα οποία είναι 12 χρονών μέχρι 29, στη δεύτερη δόση μετά από 2-3 ημέρες. Είναι η ποιότητα της έκφρασης, δεν καταλήγουν στα νοσοκομεία. Αντιθέτως, η νόσος πολλαπλασιάζει την νοσηρότητα και τη σοβαρότητα της μυοκαρδίτιδας. Ευχαριστούμε να είστε πολύ, καλά, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά σας, ευχόμαστε και εσάς για να είναι δύσκολο στο αγώνα.